θεωρώ ότι αυτά που θα πω δεν αφορούν μόνο εμένα, αλλά εκατοντάδες ακόμα υποψήφιους διδάκτορες ερευνητές στο ΕΚΠΑ. Το ΕΚΠΑ έχει εκτεταμένη ερευνητική δραστηριότητα, μεγάλη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά έργα, διεθνή δίκτυα και συνεργασίες. Τα νούμερα μιλάνε από μόνοι τους. Αυτή τη στιγμή, 4.303 έργα σε εξέλιξη, που ο προϋπολογισμός τους είναι 738,3 εκατομμύρια ευρώ. Τα τεράστια αυτά ποσά εκατομμυρίων δεν γυρνάνε πίσω σε εμάς, βέβαια. Σε υποδομές, εργαστήρια, στην εξασφάλιση πόρων και αυτονόητων δικαιωμάτων για τους ερευνητές. Πίσω από αυτά τα μεγάλα νούμερα είναι η πραγματικότητα που βιώνουμε καθημερινά οι ερευνητές, μεταξύ των οποίων και νέοι επιστήμονες, όπως υποψήφιοι διδάκτορες μεταδιδάκτορες. Δηλαδή χιλιάδες νέοι ερευνητές υψηλού επιστημονικού επίπεδου και μεγάλης εξειδίκευσης, με δυνατότητες, γνώσεις και θέληση να συμβάλλουν στην κοινωνία που προετοιμάζεται να στελεχώσουν την ερευνητική δραστηριότητα της χώρας και σημαντικούς κλάδους της παραγωγής και σκοντάφτουν σε έναν ελέητο κυνήγι χρηματοδοτήσεων, ελαστικές σχέσεις εργασίας, συμβάσεις με ημερομηνίες λήξης. Για τους περισσότερους υποψήφιοι διδάκτορες θεωρούμαστε φοιτητές και δεν έχουμε εξασφαλισμένη χρηματοδότηση που να μας επιτρέπει να αφοσιωθούμε στη μελέτη και ερευνά μας. Έτσι, ξαναγκαζόμαστε να ελπίζουμε, παρά το τίποτα όπως μας λένε, και να διαγωνιζόμαστε για κακοπληρωμένες υποτροφίες, όποτε και αν προκηρυχθούν. Τον οποίο η χρονική διάρκεια πολλές φορές δεν αφορά το σύνολο των χρόνων εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Οι υποτροφίες, όπως πολλοί θα ξέρουμε από εδώ, έχουν γίνει συνώνυμο με την ανασφάλιστη εργασία και την έλλειψη εργασιακών δικαιωμάτων. Οι υπότροφοι, αν αργήσουν με τη διατριβή τους, ζητάνε να επιστρέψουν όλο το ποσό τους, στέλνοντας εξώδικα και καταλογιστικές πράξεις, όπως συνέβη πρόσφατα και με υπότροφους του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Δηλαδή, τους ζητούν να επιστρέψουν την αμοιβή τους ουσιαστικά για την ερευνητική εργασία που προσέφεραν στο Πανεπιστήμιο και φυσικά δεν λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις διαδικασίες εκπόνησης δοκτορικών διατριβών. Συχνά υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεώνονται σε ένα πάρεργο, το γνωστό επικουρικό έργο, για να καλυφθούν τα τεράστια κοινά διδασκόντων στα τμήματα. Για τον ΕΛΚΕ, όταν κάνουμε συμβάσεις, θεωρούμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες, με το απαράδεκτο καθεστώς της εργασίας, με το δελτίο παροχής υπηρεσιών, χωρίς ουσιαστικά δικαιώματα, δηλαδή χωρίς ωράριο, άδειες, αναγνώριση προϋπηρεσίας, χωρίς επιδόματα, με 12 και όχι 14 μισθούς. Την ίδια στιγμή, καλούμαστε να πληρώσουμε τις εισφορές και τεράστια φορολόγηση από την τσέπη μας, που φτάνουν σε τεράστια ποσοστά κρατήσεων. Αυτό το καθεστώς έχει οδυνηρές συνέπειες, ιδιαίτερα στη ζωή των νέων γυναικών, καθώς δεν δικαιούνται άδεια εγκυμοσύνης και ανατροφής τέχνη. Εργαζόμαστε ταυτόχρονα σε 2 και 3 έργα με σφιχτικές πιέσεις για αμφιβόλου ποιότητα δημοσίευση με το κιλό και μια διαφορία πολλές φορές για τη διατριβή μας. Κάθε μέρα πρέπει να σκεφτόμαστε χίλιους παράγοντες μακριά από την ουσιαστική και δημιουργική φύση της εργασίας μας. Όπως με τι πόρους θα κάνουμε την ερευνά μας, πώς θα εξασφαλίσουμε μισθό, χρηματοδότηση, πώς ανταποκριθούμε σε υποστελεχωμένα και υποχρηματοδοτούμενα εργαστήρια. Πώς θα εναρμονιστούμε καλύτερα, γιατί πλέον τα περισσότερα ευρωπαϊκά προγράμματα αφορούν πράσινες και ψηφιακές εφαρμογές, ακόμα και αν είναι μακριά από το ερευνητικό μας ενδιαφέρον και τις ανάγκες της κοινωνίας. Κάθε μέρα νιώθουμε την ανασφάλεια τι θα γίνει στη λήξη κάθε project σύμβασης, πώς θα πληρώσουμε τις φορές για την ασφάλιση, πώς θα τα βγάλουμε πέρα με την ακρίβεια, αν θα δουλέψουμε και δεύτερη δουλειά για να πληρώσουμε το ενίκιο, την ίδια ώρα που με την εργασία μας απορροφώνται εκατομμύρια. Κάθε μέρα πρέπει να ξοδεύουμε τις δημιουργικές μας δυνάμεις σε μη παραγωγικές δραστηριότητες, σε τελείωτες παρουσιάσεις και δημόσιες σχέσεις, γιατί αξιολογούμαστε βάσει των χρημάτων που φέρνουμε, όχι για την ποιότητα του έργου μας. Πόσο διαφορετικά θα μπορούσαν να αξιοποιούνται όλες αυτές οι ώρες ολόκληρες που ξοδεύουμε για τα παραπάνω, αν αξιοποιούνται για το σχεδιασμό και τη λύση ερευνητικών προβλημάτων, για την ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης. Δεν είναι μόνο βέβαια οι συνθήκες εργασίας των ερευνητών, αλλά σχετίζεται και με τον ίδιο τον προσανατολισμό, το περιεχόμενο, τις μεθόδους και τα κριτήρια της έρευνας στους όρους χρηματοδότησης. Για παράδειγμα, πώς καθορίζεται η ιεράρχηση των στόχων και της χρηματοδότησης εφαρμοσμένης έρευνας στο φάρμακο. Η νέα γνώση κλειδώνεται σε πατέντες, οι επιστημονικές ομάδες δουλεύουν ανταγωνιστικά, κρατώντας μυστικά μεταξύ τους. Ταυτόχρονα, όλο και παραπάνω, δένεται ο έλεγχος της έρευνας και των αποτελεσμάτων της με πολεμικά απειλά σχέδια και εγκληματικούς σκοπούς. Προσθέτει συνεργασίες που εμπλέκονται άμεσα πολεμικές βιομηχανίες, όπως ήδη αναφέρθηκε η απαράδεκτη συνεργασία του ΕΚΠΑ με τη Lockheed Martin, μετατρέποντας την επιστήμη σε μηχανισμό καταστροφής, καταπίεσης και σκοταδισμού και τους επιστήμονες συνένοχους. Κανένας ερευνητής δεν πρέπει να συμβαστεί με αυτήν την κατάσταση. Ένοχος είναι η πολιτική της εμπορευματοποίησης παιδείας και της έρευνας, της λειτουργίας του Πανεπιστημίου με ιδιωτικά οικονομικά κριτήρια που όλοι σε κυβέρνησαν υπηρέτησαν πιστά στις ίδιες ράγες. Μέσα από το Σωματείο Συμβασιούχων Ερευνητών δίνουμε αγώνες κόντρα στην σκληρή πραγματικότητα που βιώνουν οι συμβασιούχοι ερευνητές για τα προβλήματα των υποψήφων διδακτόρων. Δεν ανεχόμαστε να αξιοποιείται η έρευνά μας για πολεμοκάπηλα σχέδια. Κανένας ερευνητής δεν πρέπει να δεχτεί τη συνεργασία θάνατο Lockheed Martin ΕΚΠΑ. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.